Σκίσεις. Αυτό είναι το φιλαράκι μου, το Μιχάλη Ζαμπίδη. Εκεί να σας δω. Εκεί να σας δω. Εντάξει, γιατί... Έλα, αγόρι μου, σε περιμένουμε πώς και πώς. Να με σύρθες. Καλό μήνα, καλή πρωτοβουλία. Σε όλους. Ωραία. Κάτσε, αγόρι μου, γιατί εδώ τα πράγματα έχουν δυσκολεύσει πολύ. Τρώνε από την ώρα που ξεκινήσαμε. Αλήθεια. Ναι, και εσύ έχεις φάει τόσους αντιπάλους. Οπότε εδώ αρχίζει να καθαρίσεις. Ωραία. Τι γίνεται, όλα καλά καταρχήν. Μια χαρούλα, όλα καλά. Εκτός αγώνα είναι όλα καλά, έτσι. Όταν μπαίνεις μέσα είναι ακόμα καλύτερα για σένα. Για τον άλλον είναι τα δύσκολα. Εντάξει, είναι απαιτητικά. Πώς αισθάνεσαι εκεί πέρα, μπαίνεις μέσα και αλωνίζεις. Αλλάζουν τα πάντα. Ο χρόνος, η αίσθηση, το συναίσθημα, όλα γίνονται σε πιο σκληρή μορφή. Εκεί δεν σκέφτεσαι τίποτα άλλο, έτσι. Μόνο τον αντίπαλο και πώς θα τον βγάλεις νοκάουτ. Ναι, αποστασιοποίηση γενικότερα και δουλεύεις περισσότερο ενστικτοδός. Γι' αυτό πρέπει να έχεις προετοιμαστεί πάρα πολύ καλά για αυτό το πράγμα, γιατί εκεί δεν έχεις χρόνο σκέψης. Τον κάθε αντίπαλο το μελετάς πριν, δηλαδή. Μεγάλη. Καλύτερη άμυνα είναι η πρόβλεψη. Οπότε όσο το πιο καλή τι πρόβλεψη. Τι αγώνες του. Πολλούς. Καταλαβαίνεις από την ψυχοσύνδεσή του μέχρι τα καλά του σημεία που βάλετε, που και όχι. Με κάθε αντίπαλο παλεύεις διαφορετικά. Δεν έχεις δηλαδή κάποια κλισέ, κάποιες εύκολες κινήσεις για σένα, λαβές, πώς τα λέτε. Έχεις τα καλά στα όπλα, ναι, αλλά από εκεί πέρα και τις εκπλήξεις σου. Κατάλαβες, για να τον μπλοκάρεις. Γιατί όλα είναι θέμα στρατηγικής, άλλωστε. Από το ποδόσφαιρο μέχρι το ρίγκ. Τα ίδια πράγματα είναι. Σάββατο 9 Μαΐου. Στην Κύπρο και συγκεκριμένα στη Λεμεσό. Έτσι ακριβώς. Γίνεται το Iron Challenge. Το οποίο πάει πρώτη φορά στην Κύπρο, έτσι. Έτσι ακριβώς, ναι. Τι είναι αυτό το Iron Challenge? Το Iron Challenge είναι η μεγαλύτερη διοργάνωση στην χώρα μας, όπου θα γίνει στην Κύπρο και αγωνίζομαι με έναν από τους top Τούρκους. Καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει μέσα εκεί. Ναι, ναι, ναι. Έναν από τους κορυφαίους Τούρκους αντιπάλους, τον Ερκάν Βαρόλ, ο οποίος έχει 100 αγώνες, 85 νίκες. Αντίστοιχα από το 2000 μέχρι σήμερα έχω αγωνιστεί με τους 10 κορυφαίους στον κόσμο, Τούρκους τα λοιπά. Χαίρομαι γιατί έχουμε καταφέρει ένα 10-0. Δεν έχουμε έτσι τώρα... καταφέρει ένα 10-0. Ναι, το λέω ως... σαν Έλληνας και σαν Ελλάδα μας. Ναι, γιατί... κάνει περήφανους και έτσι αισθανόμαστε. Πάντα... ότι το έχουμε καταφέρει, αλλά εσύ... Ευχαριστώ. Όμως είναι σημαντική η υποστήριξη, γιατί και στην Ελλάδα που αγωνίζομαι και στην άλλη μεριά του κόσμου, στην Αυστραλία, πραγματικά τα στάδια γεμίζουν από Έλληνες και τους ευχαριστώ όλους γιατί υποστηρίζουν όλο αυτό και γινόμαστε μια γροθιά. Είναι πολύ σημαντική ενέργεια η υποστήριξη. Μάλιστα. Έτσι. Αυτός είναι. Ευχαριστώ πολύ. Ένα μεγάλο αθλητή, τόσο μεγάλες κουβέντες θα ακούς. Και τώρα αυτός ο Ερκάν Βαρόλ, ο οποίος τώρα θα λες στο ring Βαρόλ, το Βαρόλ τώρα. ναι, τα θέλει, τα θέλει. Αυτό ετοιμάζομαι. Αυτός θα έχει τσαντιστεί με το 10-0 εναντίον των Τρούγκ και σου λέει πάω να τους πας το αίτητο. Όχι, πού πας ρε αγόρι μου, πού πας να πούμε. Έχεις καταλάβει την έρχεσαι να αντιμετωπίσεις. Να πούμε ότι ο Μιχάλης έχει ένα ρεκόρ 155 νίκες σε 177 αγώνες στην καριέρα του. Σχεδόν όλους τους έχει νικήσει. Με πόσα νοκάουτ από αυτούς? 87. Κοντά στα 100, έτσι. Δηλαδή πραγματικά μεγάλο ποσοστό, πολύ μεγάλο. Ρεκόρ. Πολλή δουλειά έτσι όλα αυτά τα χρόνια. Ατελείωτη. 24 χρόνια τώρα όλης αυτής της καριέρας, αμέτρητες θυσίες. Πολλά πρέπει, πολλά δεν πρέπει, διαχείριση, υπερβάσεις. Δεν είναι εύκολο, αλλά ανάλογα το κίνητρο αποδυναμώνει τη θυσία. Το κίνητρο είναι μεγάλο, οπότε προσπαθώ να βρίσκω δύναμη και ενέργεια. Τον φοβάσαι τον Ερκάν Βαρόλ? Μέσα στο ρινγκ, από κάποιο σημείο μετά, αποκωδικοποιείς το φόβο και προσπαθείς να τον ενεργοποιείς έργο. Να μην σου κοβεί τα πόδια. Οπότε, όχι, δεν υπάρχει φόβος, αλλά αδρεναλίνη και σίγουρα προετοιμάζομαι, χτίζω τις πιθανότητες στην προετοιμασία μου για να έχω τον καλύτερο αγώνα και να έχω τη νίκη. Εμείς πάντως θα είμαστε εκεί, εντάξει, με το μυαλό και την ψυχή. Βέβαια, εσύ θα βάλεις την ψυχή τη δική σου και ελπίζουμε το 10-0 να γίνει. 11. 11-0. Τι εσύ έχεις κάνει όλα αυτά τα χρόνια για το άθλημα που αποφάσισες να ακολουθήσεις και να μας κάνεις περήφανος και να έχεις τόσες μεγάλες επιτυχίες? Είναι αμέτρητα όλα αυτά που δεν είναι ακριβώς εν ολίγης. Είναι αμέτρητα αυτά που δεν πρέπει να κάνεις. Κάποιες φορές λέω ότι όταν με το καλό ολοκληρώσω την καριέρα μου, θα μπορούσα να ζήσω σαν φυσιολογικός άνθρωπος. Γιατί από την ώρα που ξυπνάς μέχρι να αποκοιμάσαι, είσαι κοντά σε αυτό. Τι θα φας, τη διατροφή σου, τον ύπνο σου, πώς θα κοιμηθείς, όλα. Και πρώτα το μυαλό είναι καθαρό σε εγρήγορση. Ακριβώς. Και πότε με το καλό σκοπεύεις να ολοκληρώσεις την καριέρα σου? Αυτό, πολύ ωραία ερώτηση επίσης. Και πρώτη φορά το λέω εδώ έτσι, ανοιχτά και στον αέρα, Μάρκο. Έχουμε είδηση τώρα. Ότι αυτό το μάτς στην Κύπρο θα είναι το προτελευταίο μάτς της καριέρας μου και τον Ιούνιο στην ουσία θα δώσω το τελευταίο μάτς της καριέρας μου στην Ελλάδα. Θα είμαστε όλοι εκεί. Όντως θα είμαστε όλοι εκεί. Σε ευχαριστούμε που το λες και στην εκπομπή μας. Πραγματικά μεγάλη απόφαση. Τι σε έκανε να την πάρεις την απόφαση αυτή, γιατί είσαι μάχημος ακόμα, το έχεις αποδείξει. Μπαίνεις μέσα και δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Πρώτα απ' όλα, θεωρώ μεγάλη ευλογία αυτό που κατάφερα, δηλαδή από το Θεό εκεί πάνω που με αξίωσε και τα πιο τρελά μου όνειρα τα έκανα πραγματικότητα. Κοίταξα ψηλά με το κεφάλι χαμηλά.
και με πολύ κόπο, θυσίες τα λοιπά, κατάφερα να αγωνιστώ σε όλο τον κόσμο, να με γνωρίσουν αρχικά στο εξωτερικό και σιγά σιγά στην Ελλάδα, να πάρω πάνω από 15 φορές τον παγκόσμιο τίτλο, να παίξω με μεγαλύτερα ονόματα. Οπότε μετά από όλο αυτό, κάποια στιγμή αισθάνεσαι, όταν δεν έχεις κάποιο τραυματισμό ή όχι, πας με το λογικό μυαλό και λες ότι όσο είμαι εκεί ψηλά, καλός, βγαίνω με το σταυρό μου και την ελική σημαία στο στήθος μου και κάνω το καλύτερο δυνατό και κερδίζω, τότε να αφήσεις με το κεφάλι ψηλά. Και νομίζω ότι κάπου εδώ ήρθε η ώρα και με πιάνω να σκέφτομαι ότι θέλω να προχωρήσω στα επόμενα κεφάλαια της ζωής μου και να με προστατέψω σίγουρα από το ring. Ποια είναι τα επόμενα κεφάλαια? Τα επόμενα κεφάλαια, σίγουρα θεωρώ πως εδώ κάτω έχουμε κατέβει για δύο λόγους, για εξέλιξη και προσφορά. Οπότε, ό,τι είναι να κάνω πράγματα κτλ. Μέσα από το οπλικό σύστημα που έχει δώσει όλος αυτός ο καιρός, είναι να ασχοληθώ πάρα πολύ με τα παιδιά, με την προσφορά στα παιδιά. Πολλή πλευρά όσον αφορά γενικότερα την αθλητική τους παιδεία, την αυτοάμυνά τους, μέσα από σεμινάρια, μέσα από πολλά πράγματα, ας πούμε, πολλή πλευρά θέλω να αναλύσω αυτή τη στιγμή, ώστε να μπορώ να προσφέρω στα μέγιστα έμπνευση φωτός και πρακτική και θεωρητική. Σίγουρα στα παιδιά που θα βρεθούν κοντά σου και θα έχουν την τύχη να σε ακούσουν και να πάρουν μαθήματα από σένα, θα είναι διαφορετικά. Αλλά για τα παιδιά γενικά που μας βλέπουν τώρα, που θέλουν να ασχοληθούν με το kickboxing, μια συμβουλή γενική για το άθλημα αυτό, για το τι έχουν να αντιμετωπίσουν, για το τι θα κερδίσουν ασχολούμενοι με τον αθλητισμό και με το συγκεκριμένο άθλημα. Πρώτα απ' όλα είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ο αθλητισμός, παρόλο που ο αθλητισμός έχει μόνο υγιή παρακλάδια. Οπότε είναι πολύ σημαντικό. Και ξεκινάς, κάνεις αντίστοιχες παρέες, βάζεις σωστούς στόχους και κοιτάς να κάνεις πολύ καλά πράγματα και να ζεις μια ποιοτική ζωή. Από εκεί πέρα ανεβάζεις την αυτοπεποίθησή σου, ειδικά σε εποχές μας και με όλα τα κρούσματα και όλα που έχουμε στα σχολεία κτλ. Και γενικότερα θεωρώ ότι όταν κάνεις κάτι με αγάπη, αργά ή γρήγορα το αποτέλεσμα έρχεται. Είτε απλά να γυμνάζεις και να έχεις μια καλή φυσική κατάσταση και να αισθάνεσαι καλά πηγαία, γιατί είναι πολύ σημαντικό ότι όταν αισθάνεσαι καλά, δεν γίνεσαι μαγνήτης κακών πραγμάτων, ο νόμος έλξης. Και από εκεί και πέρα είναι σημαντικό να παλεύεις για ωραία πράγματα. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να ασχολείται με τον αθλητισμό. Λες τόσο ωραία πραγματικά που για αθλητή είναι λίγο σπάνιο το φαινόμενο, και τόσο ωραία ελληνικά. Έχεις σκεφτεί ποτέ? Όχι, αλήθεια είναι αυτή και το διαπιστώνω όλοι. Σε κάποιον αγώνα, μην παλέψουμε τα τύπαλα, να του πεις ρε αγώνα, αλλά να μιλήσουμε. Σαν φίλοι να πούμε, γιατί τώρα θα πλακωθούμε. Θα σε κάνω μαύρο σε ψηλά. Αλλά θα σου πει, δεν θέλω να σε τυπήσω, αλλά επειδή διαβάζω, μορφώνομαι, ενημερώνομαι, να σου εξηγήσω τώρα για ποιο λέγομαστε εδώ. Πραγματικά τα λες πάρα πολύ ωραία. Θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Έχεις τραυματιστεί πολύ σοβαρά σε κάποιον αγώνα? Κάτι είχα ακούσει ότι το χέρι νομίζω είχε σπάσει. Όχι, είχα πάθει κάτι χειρότερο από το χέρι. Πρώτα απ' όλα, μετά από 197 αγώνες και τόσο ακραίες μάχες, χαίρομαι γιατί στατιστικά έχω χτυπήσει ελάχιστες φορές. Να πω τους δύο πιο σημαντικούς τραυματισμούς που είχα πάθει ήταν όταν κάποια στιγμή δέχτηκα ένα χτύπημα και άνοιξα, σκίστηκα βασικά και έκανα 120 γραμματάκια, παρακαλώ. 120 γραμματάκια. Ναι, ευτυχώς δεν φαίνεται, ευτυχώς ήμουν τυχερός. Και το δεύτερο, το μεγαλύτερο στην ουσία, είναι όταν δέχτηκα ένα χτύπημα και έσπασα στο σαγόνι μου. Ouch. Ήταν αυτό. Ouch. Ήταν μια εμπειρία πολύ άσχημη, διότι μόλις χτυπήθηκα, ο πόνος που ένιωσα ήταν. Δηλαδή, αν μέχρι τότε έλεγα ότι είχα πονέσει, έκανα πλάκα. Ο πόνος ήταν τεράστιος. Και μετά ήταν η διαδικασία όλη μέχρι να ξαναγίνω καλά και να ξαναμπω στο ring, η συναισθηματική διαχείριση και το πρακτικό κομμάτι, γιατί σκεφτείτε ότι. Ήμουνα με δεμένο στόμα, δεν μπορούσα να αναπνεύσω να μιλήσω και έπινα μόνο με καλαμάκι πρωτεΐνη. Εσύ δεν ήθελες να εκφραστείς στον αντίπαλο με άλλο τρόπο, δεν μπορούσαμε. Ευτυχώς, ναι, αυτό θα τα πούμε. Γιατί, καλά. Ευτυχώς, μετά από. Το είχα βάλει στο μυαλό μου ότι απλά είναι σαν να έχω πάρει μια απλή θλάση, ας πούμε, και ότι μετά από. Είχα ρεκόρ αποκατάσταση, γιατί μετά από 2 μήνες περίπου ήμουν έτοιμος να ξαναμπω στο ring, που συνήθως παίρνει 6-8 μήνες κτλ. Και μετά γύριζα τη σελίδα αυτή, την έκοψα. Την έκαψα, την πέταξα και ξαναρίχθηκα στη μάχη ακόμα πιο καλά. Δεν συνέβη ποτέ. Καλά, ναι. Η σύντροφό σου. Φόβο υποτροπή όμως σε ένα επόμενο παιχνίδι δεν τον είχες αυτόν. Δηλαδή, μήπως ξαναφώ. Γι' αυτό είπα ότι την έκοψα αυτή τη σελίδα και την έκαψα, διότι εκεί παίζεις με διακόπτες. Οπότε πρέπει να γυρίσεις και να πεις: OK, δεν έγινε ποτέ τίποτα και να μην σε επισκιάσει ο φόβος. Γιατί μετά έχεις θέμα. Ή του λες να την έχει φιλαράκι, όχι σαγόνι και μάτι, γιατί. Ναι, εντάξει, το σαγόνι. Οπουδήποτε αλλού. Το σαγόνι είναι η αχίλλειος πτέρνα ενός πυγμάχου. Έτσι, γιατί πάντα έχουμε κάτι κτλ. Αλλά στατιστικά, όταν ένα οστό σπάει, γίνεται πιο ισχυρό μετά από τα ασβεστώματα και όλα τα σχετικά, από την άμυνα. Δηλαδή συνήθως δεν ξανασπάει. Μάλιστα.
Η σύντροφό σου, οι δικοί σου άνθρωποι δεν αγχώνονται όταν πας σε έναν αγώνα. Αγχώνονται, τι ζουνε, πες μου. Ναι, εντάξει. Ζουνε κάθε στιγμή. Οικογένειά μου, σίγουρα, ναι. Όταν τους πρωτοείπα κιόλας, ήταν, λένε τι είναι τούτο, ας πούμε, τι μας βγήκε πάλι. Ναι, ναι, ναι. Όμως σιγά σιγά άρχισαν να το διαχειρίζονται. Εντάξει, δίνουν τον δικό τους αγώνα. Νομίζω ότι η μητέρα μου φοβάται περισσότερο από ότι πολλές φορές πηγαίνω, αγωνίζομαι, γυρνάω, ας πούμε, βλέπουμε το DVD και είναι στιγμένη με χτυπήσω με κάνω. Εδώ είμαι δίπλα. Έχει γίνει αγώνα. Ναι, έχει γίνει. Εντάξει, ξέρει, γιατί ξέρει ότι δεν κάνω πίσω και ότι είναι 100% ρεαλιστικό αυτό. Εκτός ring, έχεις τσακωθεί ποτέ, έχεις χρησιμοποιήσει την τέχνη σου εκτός ring. Χαίρομαι γιατί, όπως προανέφερα, η καλύτερη άμυνα είναι η πρόβλεψη. Οπότε δεν με έχω φέρει σε τέτοια ακραία θέση. Όμως πιο παιδικά, στα πιο παιδικά χρόνια κτλ. Παρασυρώσουνα και ναι, εντάξει. Ναι, ήξερες τη δύναμή σου. Όμως, επειδή έκανα τόσο πολύ προπόνηση και επειδή σιγά σιγά όταν καταλαβαίνεις τη δυνατότητά σου και όταν πατάς πίνα από συμπίεση, εκτονώνεσαι τόσο πολύ, μετά είσαι γενικός και ξέρεις τι μπορεί να κάνεις. Mm-hmm. Μετά έρχεται μια ψυχοσωματική ηρεμία που λες, εντάξει, απλά κοιτάς, ας πούμε, και λες, εντάξει, χρειάζεται τώρα να μπω στη διαδικασία, ας πούμε, γιατί ξέρεις. Και ξέρεις τι κακό μπορεί να κάνεις και τι κακό μπορεί να συμβεί γενικά. Mm-hmm, ναι. Δεν συμβαίνει συνέχεια από ανθρώπους που έχουν αντίστοιχες γνώσεις. Πολλές φορές το συναντάμε κάποιο στον δρόμο να το βγάλει. Είναι θέμα και επίπεδου και μόρφωσης και παιδείας, ναι, και αυτό που φταίει δεν είναι το πιστόλι. Τους άντρες, από ό,τι καταλάβαμε, τους έχεις τους άντρες για πρωινό. Τις γυναίκες τις έχεις γενικά. Δύσκολος αντίπαλος, τώρα κάτσε. Δύσκολος αντίπαλος, εκεί δεν χρησιμοποιείς βία, πρέπει να παίξεις αλλιώς. Γενικά, σε σχέση σου έχεις τυπήσει ποτέ γυναίκα και αν ναι, μετά από πόσες μέρες συνήλθε. Δηλαδή, πόσες μέρες είχες την ησυχία σου. Όχι, δεν το έχω σκεφτεί έτσι ποτέ. Όχι. Έχει τύχη, θέλω να πω. Χαίρομαι γιατί μέχρι στιγμής είχα την τύχη και την τιμή οι γυναίκες που σταθήκαν δίπλα μου να με υποστηρίξουν και να μην φτάνουμε σε ακραία τέτοια φαινόμενα. Διότι πιστεύω ότι όταν φτάσει μια γυναίκα να σε κάνει να ξεφύγει τελείως από τον έλεγχο και να μην είσαι κύριος του εαυτού σου για να κάνει κάτι τέτοιο ακραίο, νομίζω ότι μετά πρέπει να χωρίσει. Δηλαδή, μια φορά που με έφτασε μια γυναίκα τόσο πολύ εκεί που θόλωσα κτλ. Το επόμενο λεπτό δηλαδή σκέφτηκα ότι είναι επικίνδυνο να μείνω, να συνεχίσω. Γιατί δεν φταίω εγώ ή εκείνη. Ναι, ναι, απλά ναι. Η χημεία δεν κολλάει. Τα συστατικά κάτι κακό κάνουν. Γυναίκα σε έχει χτυπήσει. Εντάξει, τι πάνω από ένα καρναδάκι. Μπορεί να έχει πει είμαι η μόνη που χτύπησα το ζαμπίδι, ρε παιδί μου. Του έχει βγάλει όλο το νοκάουτ, αλλά εγώ είμαι η μόνη που. Τάκ, το έχω δεχτεί επιθέσει, η αλήθεια είναι, ναι. Έχω δεχτεί επιθέσει. Εντάξει, τι να πω. Κι όμω. Μιχάλη Ζαμπίδη, παρακαλώ. 9 Μαΐου στην Κύπρο, Iron Challenge. Θα αντιμετωπίσει τον Τούρκο Ερκάν Βαρόλ. Πάει για το 11-0 επί των Τούρκων αντιπάλων του. Εμείς είμαστε μαζί του, με ψυχή, με μυαλό. Και βέβαια με τη δική του ψυχή ελπίζουμε και είμαστε σχεδόν σίγουροι ότι θα είναι ο νικητής. Γιατί αυτός είναι ο Μιχάλης Ζαμπίδης. Μας είπε ότι και με τον επόμενο αγώνα, όχι με αυτόν, σταματάει τον και Ιούνιο. Τη ιδέα του στο kickboxing. Επιτυχίες πάρα πολλές, αμέτρητες. Ήρθε η στιγμή, έτσι νιώθει. Mm. Τον ευχαριστούμε για όλα όσα έχει προσφέρει στην Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια. Μπράβο. Και έτσι για να δείτε ότι δεν μασάμε και εμείς δεν φοβόμαστε, δεν κολώνουμε. Θα θέλαμε να κάνουμε ένα brand affair. Εσύ, άντε φέρ, κάτι να φας. Τελειώσαν τα φαγητά μπροστά σου. Έλα, Μιχάλη, έτσι για να δει ο Τούρκος μας βλέπει τώρα, γιατί μας βλέπουν παντού. Θα κάνω ότι με νικάς. Θα κάνω ότι με νικάς για να φοβηθεί, κατάλαβες. Ναι, να κάνω ότι σε νικάω για να πει, α, αυτός είναι ο Ζαμπίδης μου. Εντάξει, τον έχω. Αυτό, έλα, ναι. Έλα. Όχι, σιγά, είπαμε. Πόνισε το πόδι μου. Λοιπόν, έλα, φύγανε τη μικρόφωνα. Έλα. Πάει να γίνει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν σήμερα κοντά μας για όλα αυτά τα ωραία που μας είπες πραγματικά. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Κάτσε να φύγω ένα μικρόφωνο. Ευχαριστώ. Λοιπόν,